Γεωργία Τζανακάκη, ένα καινούριο ξεκίνημα στην καριέρα σου. Με τα κίτρινα πλέον, γιατί σε έχουμε συνηθίσει με τα πράσινα. Πώς πήρες αυτή την απόφαση, έτσι λίγο να το τρέξουμε και γενικά τι σημαίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα που κάνεις με την ΑΕΚ? Ναι, την πήρα αυτή την απόφαση, μου έκανε πρόταση η ΑΕΚ και η οποία με χαροποίησε. Ήταν αυτά που ήθελα, έχει υψηλούς στόχους, θέλει να αγωνιστήσει και επειδή προέρχομαι και από ομάδα που είχε τίτλους κατά, ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το μοτίβο, να το πω έτσι. Ναι, αυτή ήταν η λόγη, γιατί με κάλυπταν σε όλα όσα ήθελα η ΑΕΚ και πήρα την απόφαση αυτή να εδώ να πέρα την αλλάξω ομάδα. Και με έτσι πολλά κορίτσια έχει συνεργαστεί εδώ στην ομάδα, έτσι. Ναι, είναι τις αλήθεια γνωρίζεις αυτό. Πολλές τις είχα είτε στο Πανελλήνιο, είτε στο Μοναδικό, είτε στην Εθνική Ομάδα. Και όλα τα κορίτσια τα ξέρω, όλες τις καταδίδες είναι πολύ καλά κορίτσια. Και εύχομαι φέτος να είναι πολύ καλό το κλίμα και να δοθούμε σαν ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους. Με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρξε καμία κουβέντα? Υπήρξε, αλλά δεν γινόταν τίποτα όμως. Δηλαδή δεν ήθελα να είμαι και εκεί πέρα να φύγω χωρίς κάτι. Εντάξει, τόσα 4 χρόνια και με τους τίτλους και μου φερθήκανε καλά οι άνθρωποι, πέρασα καλά. Αλλά έκλεισε ο κύκλος σου βασικά. Έκλεισε ο κύκλος, ναι, δεν γινόταν. Με τα λίγα που μιλήσαμε, είναι δύσκολη πολύ χρονιά. Δύσκολη. Ναι, ναι. Εδώ η ΑΕΚ, η διοίκηση, δείχνει πάρα πολύ ζεστή. Πώς τα βλέπεις ακόμα, εντάξει, εσύ το πρωτάκι τώρα. Δείχνει, την ευχαριστώ γι' αυτό και εύχομαι να συνεισφέρω, δηλαδή να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν βάλει η διοίκηση, δηλαδή όλη η ομάδα, τα κορίτσια. Εσύ με τι θα είσαι ευχαριστημένη στην καριέρα σου, έτσι, πώς το βλέπεις μπροστά είσαι από τις αθλήτριες που πάντα έχουν μια σταθερή απόδοση, τι είναι αυτό που έτσι πριν σταματήσεις κάποια στιγμή θα ήθελες? Σας ευχαριστώ, είπε χαλάνε. Το λέω εγώ, το βλέπουμε. Αυτό, θα ήθελα να σταματήσω κατακτώντας και άλλους τίτλους. Και να είναι και έχουμε η τρίτη ομάδα που θα πάρω, θα κερδίσω τίτλους, ναι, με την ΑΕΚ. Είναι το μεγάλο φαβόρι. Ας είναι και η τελευταία ομάδα, δηλαδή δεν ξέρω πότε θα σταματήσω αυτό και κερδίζω τα τίτλους και γίνονται σε καλύτερο αυτό, δηλαδή. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα βλέπεις την ΑΕΚ και τον Μαρκόπουλο να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες? Ναι, με αυτά που έχω ακούσει, δηλαδή τον τελευταίο καιρό, δεν έχω κοιτάξει δηλαδή τις τελευταίες μέρες να κάνω κάτι, αλλά έτσι νομίζω ότι αν είναι το Μαρκόπουλο. Τα κίτρινα σου πάνε, τα έχεις φορέσει καθόλου? Ναι, έχω φορέσει, δεν μου αρέσει σαν χρώμα. Πιστεύω να μου πάνε. Και για τον κόσμο της ΑΕΚ. Πρέπει να τα κάνουν να μου πάνε, ναι. Και για τον κόσμο που συνήθως, όχι συνήθως, στο γυναικείο βόλεϊ στηρίζουν πάρα πολύ το τμήμα. Στηρίζουν, ναι. Αυτό το έχω. Το έχεις αισθανθεί ως αντίπαλος? Το έχω πει και στην άλλη συνέντευξη ότι γεμίζανε γενικώ το γήπεδο. Δηλαδή και με όταν παίζανε αντίπαλοι με εμά στην προηγούμενη ομάδα που ήμουνα και σε άλλα και με άλλες ομάδες που έχω ακούσει. Εύχομαι να στηρίξουν και φέτος το ίδιο θερμά την ομάδα και να τους χαροποιήσουμε κατακτώντας σε πρωτάθλημα και γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.